κεντρικό μαγκαζίνο. Στο Μιλία Τσιπά από την Ερα Πάτρας, καθώς η Πάτρα θα βουλιάξει κυριολεκτικά αναμένοντας περίπου 200.000 επισκέπτες και 70.000 καρναβαλιστές μέσα σε ένα τρίμερο. Ηλία, λόγω σε σένα, τα φώτα αυτό το τρίμερο σίγουρα στην Πάτρα. Τα φώτα αυτό το τρίμερο σίγουρα στην Πάτρα. Καλησπέρα λοιπόν από την πρωτεύουσα της Αχαΐας, από την πρωτεύουσα των αποκριάτικων εκδηλώσεων, όπου εδώ χιλιάδες επισκέπτες από όλη την χώρα αναμένεται. Κυρίως από σήμερα, βέβαια όχι μόνο σήμερα, οι καναβαλιστές έχουν ξεκινήσει να επισκεφθούν την πόλη μας από την Πέμπτη. Μόνο την Πέμπτη να πούμε ότι έχουν έρθει, έχουν φτάσει στην Πάτρα 5.000 καναβαλιστές μόνο μέσω του υπεραστικού ΚΤΕΛ. Περισσότεροι λοιπόν από 60.000 καναβαλιστές με 181 πληρώματα, ξεπερνώντας φέτος κάθε προηγούμενο, θα ξεχυθούν στους δρόμους τις μεγάλες παρελάσεις, σύμφωνα πάντα με τα επίσημα στοιχεία του Δήμου Πατρέων. Η κορύβωση των εκδηλώσεων του περίφημου Πατρινού Καναβαλιού θα έχει έντονη φέτος την σφραγίδα των φωταγωγημένων καναβαλικών αρμάτων του Δήμου Πατρέων, που θα παρελάσουν απόψε για πρώτη φορά στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, την οδεία πάντα της δημοτικής πολιτικής. Από σήμερα λοιπόν τα πρώτα άρματα τα καρναβαλικά. Από σήμερα λοιπόν τα πρώτα άρματα τα καρναβαλικά, ο φετινός Βασιλιάς Καρνάβαλος στην μεγάλη γιορτή της Πάτρας θα είναι ο καρνάβαλος της παγκοσμιοποίησης, που θα παίζει μια παρτίδα σκάκι με τις χώρες του πλανήτη. Το άρμα της Βασίλισσας θα έχει θαλάσσιο δέμα, μια γοργόνα που σέρνεται από ένα ολογόψαρο και ένα κοχύλι. Να πούμε πως φέτος θα παρελάσουν 15 καρναβαλικά άρματα, δημιουργίες του καρναβαλικού εργαστηρίου του Δήμου Πατρέων, εκ των οποίων τα 7 θα έχουν έντονα καλλιτεχνικά εσωτερικά στοιχεία, αντιπολεμικά, άκρος, επίκαιρα μηνύματα. Στις 9.30 στην πλατεία Γεωργίου έχει στηθεί μια πολύ μεγάλη, σκηνή για να φιλοξενήσει την διεθνούς φήμης στα Del Disco Partizani Gears, δηλαδή μια μεγάλη συναυλία. Όπως καταλαβαίνετε, επιποδός βρίσκονται οι αστυνομικές αρχές όλο το 24ωρο. 650 είναι οι αστυνομικοί φέτος. Θα έχουν και ενισχύσεις από όμορφες αστυνομικές διευθύνσεις και γειτονικών πόλεων, ενώ οι αστυνομικοί θα μετέχουν και στα μεικτά κλιμάκια προκειμένου να πραγματοποιήσουν ελέγχους για παρεμπόδιο, αισχροκέρδια, διάθεση ακατάλληλων πνευματοδών ποτών και security θα φέρουν διακριτικά γυλαίκα για να έχουν το ρόλο των επιτηρητών για την ομαλή διεξαγωγή των καναβαλικών παρελάσεων που ξεκινάνε σήμερα και θα κορυφωθούν την Κυριακή. Να είσαι καλά, Ηλία. Να ευχαριστήσουμε τον Ηλία Τσίπα από την Πάτρα, εκεί όπου ξεκινά ένα πανδαιμόνιο με 200.000 εκδρομής να προστίθεται για ένα τριήμερο του καρναβαλιού και κυρίως όλοι αυτοί οι άνθρωποι να είναι νέοι και κατακλείζοντας τους νόμους της Πάτρας, αφού από σήμερα το βράδυ βγαίνουν και τα πρώτα καρναβαλικά άρματα. Να πάμε τώρα